Καταστατικός, μοναδικός ο Γιώργος Παπαδόπουλος και πολύ καλό παιδί, το ξέρετε άλλωστε γιατί είναι Κύπριος. Δεν μου αφήνει περισσότερο, έτσι. Λοιπόν, Αθήνα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε ποια ηλικία, επειδή είμαι πολύ party animal και επειδή είμαι πολύ στόλι τύπος, ναι. Πιστεύεις ότι πρέπει να σταματήσω να χορεύω, να διασκεδάσω, να κάνω clubbing, να το παίζω τζόβενο? Τι λες, μωρέ Δημήτρη, είναι δυνατόν? Κόβετε το clubbing. Εγώ τώρα θα αρχίσω να χορεύω εδώ και πέρα, να ξέρεις, σας προκαλώ όλους, θα το δείτε αυτό. Στη σκηνή, γιατί Δημήτρη μου, το clubbing δεν έχει ηλικία. Το θέμα είναι να νιώθεις εσύ νέος. Να θες να ζεις έτσι την ένταση, τη δύναμη του ρυθμού, του ήχου, του κόσμου. Λοιπόν, μπαίνω στο ρυθμό έτσι. Για ακόμα μια φορά, συνεχίζω χορεύοντας και θέλω να κάνετε πολύ φασαρία κάτω, γιατί ακολουθεί βραβείο Most Original Nightclub. Έτσι ακριβώς. Παρακαλώ, ας δούμε το βίντεο με τις υποψηφιότητες. Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία The Most Original Nightclub είναι Λευκωσία, More, State, Zoo, Λεμεσός, Seven Seas, Story, Λάρνακα, Geometry, Secrets, Αμόχωστος, Q, Πάφος, Loft, Παπιγιόν. Να καλέσουμε στη σκηνή τον Stoli Original Bar and Club Awards που διοργανώνει στο Λίσνα για Premium Vodka, τον CEO Κύπρου της Microsoft, Γιώργο Πετρακίδη και την Όλγα Σιώτου, ηθοποιό της σειράς Τα Πέντε Κλειδιά, για να μας κάνουν την απονομή. Καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Πολύ σημαντικό βραβείο. Είναι εκεί που καταλήγουμε πάντα, μετά από ένα καφέ, ένα δείπνο, ακόμη μετά από ένα ποτό. Γιατί η διασκέδαση ποτέ δεν είναι ολοκληρωμένη αν δεν καταλήξει σε ένα κλαμπ, ε? Ακριβώς, Ολγά μου, ακριβώς. Και απόψε είμαστε εδώ για να δώσουμε το βραβείο Most Original Night Club. Και ο νικητής είναι... Είναι... State! Τι ομάδα είστε εσείς, ρε παιδιά, τι ομάδα είστε! Βέβαια. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πρώτον, επειδή πριν νομίζω 3 χρόνια κέρδισε ο αδερφός μου, το δαμε, έπρεπε να πιώσω εγώ ένα βραβείο. Thank you που ήρθατε και το πιο σημαντικό μπράβο εν τούτη και οι άλλοι που δεν μπορούσαν να έρθουν επειδή φέτος μόνο 6 υποτίθεται, γελάσαμε τους λέω και λίγο παραπάνω. Thank you very very much σε όλους, ειδικά σε έναν άτομο που έφαίνεται, 2 άτομα που έφαίνονται, η Μαρία, εν τζαμέ, και ο Τέλης, εν τζαμέ, τα μαστιχώματα και τον Κέτο Φανκ, που είναι πάντα, πάντα, πάντα δίπλα μας, και σε όλους τους συνεργάτες, ξέρετε, εν το Άμμος, εν τον Μπρίζ, εν το Παβίλιον, ο Χριστάρας, και όλοι σας, thank you very much, κύριε Στάινχαουερ, για σας, προστάτε κάτι. Ευχαριστώ όλους, όλους, να είστε καλά. Να την
πρωταθλητές! Μα είναι υπέροχη, είναι δική μου, έτσι, το είδες. Ναι, αυτή είναι τελείως δική. Σέλφι, live βίντεο στο Instagram, τα δαγώ. Πρέπει να πάω στο state άμεσα. Λοιπόν, και όσο κατεβαίνουν οι πρωταθλητές, και μπράβο τους που τους είπαν έξι, αλλά ήρθαν όλοι, γιατί σου λέει όλη τρελή ομάδα. Τρελή ομάδα. Θα σας ρωτήσω τώρα, ωραία, κοκτέιλ πίνεις. Και είπαμε, θα πιούμε στην παραλία και όλα αυτά. Κρασί πίνεις όμως, εδώ σε θέλω. Φυσικά και πίνω για κρασί, γιατί είμαι Ελληνίδα και σαν Ελληνίδα γνωρίζω πως το ποτό αυτό ήταν από αρχαιοτά των χρόνων το νέκταρ των θεών. Έτσι, το κρασί το βάζα στον κρατήρα. Μέχρι που έφτασε η στόλη. Μαζί με νερό. Α, για να το διαλύσουν, έτσι και κρασί. Μα τι μορφωμένο αγόρι. Επειδή το είπες τώρα, για το παίξω και λίγο μάγκα. Και σαν θεά Αθηνά, παρακαλώ, έχω να σου πω πως το επόμενο βραβείο, το 11ο κατά σειρά, είναι το Most Original Wine Bar. Πάμε λοιπόν να δούμε τις υποψηφιότητες. Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία The Most Original Wine Bar είναι Λευκωσία, Barrique, Bastione, The Winery, Vinocultura, Lemessos, Doom, Lab, The Wine Bar, Larnaca, Bayamo, Paphos, Boulevard, Plateau. Να καλέσω στη σκηνή τον Θησέα Ιωάννου, δημοσιογράφο και παρουσιαστή ειδήσεων του Αντένα, και την Αφροδίτη Γεωργίου, δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής Follow του Αντένα, για να μας πούν για τον νικητή μας. Από εμάς, Αφροδίτη, μήπως μαρτύρησες σε κανένα την αδυναμία μας? Πρέπει λίγο να μιλήσεις πιο ξεκάθαρα, γιατί έχουμε πολλές αδυναμίες. Για ποια αδυναμία μιλάς? Για το κρασί μιλώ. Για το κρασί, ένα από τα αγαπημένα μας ποτά. Ξέρεις ότι το κατάλαβαν και γι' αυτό μας έβαλαν να δώσουμε αυτό το βραβείο. Most Original Wine Bar. Και νικητής είναι... Vino Cultura. Cultura! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι το Vino Cultura είναι μια κουλτούρα που δεν θα σταματήσει ποτέ. Ευχαριστούμε όλους όσους μας υποστηρίζουν. Άστε καλά. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Λοιπόν, έχετε ήδη σηκωθεί όλοι όρθιοι. Το πάρτι έρχεται. Ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά η κορύφωση έρχεται. Φτάνουμε αισίως στην 12η και τελευταία βράβευση της βραδιάς. Πριν πάμε στο βίντεο, θέλω κι εγώ να βγάλω μια αποκλειστικότητα. Εν μέρη είμαι και δημοσιογράφος. Τι αποκλειστικότητα, Δημήτρη? Κοινωνία και μέσω μαζικής ενημέρωσης Αθηνών. Μάλιστα. Επίσης, μας βλέπουν από τον Αντένα, οι τηλεθεατές του Αντένα, οπότε θέλω να βγάλω την αποκλειστικότητα. Oh. Θέλω να μου πεις ημερομηνία, να το πεις εδώ στα Stolia Awards 2016. Ημερομηνία. Γέννησης. Καθόλου γέννησης, ξέρεις τι εννοώ, έτσι. Παρανυφάκια, κουμπάρος, κουμπάρι, πολύ κουμπάρι. Δεν μας τα έπεσε αυτά. Beach bar, χορεύουμε ξυπόλοιτοι, πετάμε ρύζι, πατάμε πόδι. Πατάμε πόδι σίγουρα. Γάμο. Γάμο, πότε θα παντρευτείς, εδώ πεις στον κόσμο εδώ. Μπράβο. Γιατί με εκθέτεις έτσι τώρα, πες μου. Γιατί με κάνεις και αισθάνομαι τόσο αμήχαν. Λοιπόν, η ημερομηνία γάμου μου είναι... Πες μας τουλάχιστον για το beach bar που θα κάνεις το γάμο, το γλέντι. Αυτό πες μας. Τι να κάνω? Για το beach bar που θα κάνεις το γλέντι. Δεν το έχω κανονίσει ακόμα, δεν έχω κανονίσει το γάμο. Α, εντάξει. Έκπληξη. Θα τα μάθεις εν καιρό. Λοιπόν, δεν έχω να σου αποκαλύψω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω τρελή αδυναμία στην επόμενη απονομή που είναι Most Original All Day Beach Bar. Γιατί ανυπομονώ να επισκεφτώ μερικά εδώ πέρα στο νησί το καλοκαίρι. Για πάμε να δούμε το βίντεο με τις υποψηφιότητες. Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία The Most Original All Day Beach Bar είναι
Λεμεσός. La Isla. Lighthouse. Λάρνακα. Άμμος. Λάς. Αμόχωστος. Αλάτι by the sea. Πάφος. Μπάνια. Καλώς στη σκηνή τον Μιχάλη Νικολάου, διευθυντή της Αμαθούς Travel, και τη Μαριλένη Σταύρου, ηθοποιό της σειράς Μάμα Μία του Αντένα, για την απονομή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μαριλένη, είσαι του καλοκαιριού γυναίκα. Φυσικά. Αντέχεις η ζέστη. Αντέχω τα πάντα, με την κατάλληλη παρέα. Την άβρα, τον ήλιο. Βέβαια. Στην προκειμένη και στο κατάλληλο μέρος, βέβαια. Και εγώ ως γνήσια λιμεσανή, είναι η αγαπημένη μου κατηγορία. Τότε θα ανυπομονείς για τον νικητή της κατηγορίας. Ανυπομονώ. Άμμος. Ωραία. Έλα, μη μου ντρέπεστε, μη μου ντρέπεστε. Ξεχάσα την κόλλα σπίτι μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κόμμα μας που είναι ένας πρωταθλητής. We love Stoli and we love you. Μπράβο σας. Το κέφι έχει ανάψει για τα καλά, βλέπω εδώ στο τέλειο χόλε. Γίνεται χαμός. Ήδη βλέπω τα ποτά εδώ, ο κόσμος, φωνές, είναι αναστάτωση, χορός. Μπράβο σας. Ήρθε η στιγμή που θα νιώσουμε τον νόμο της βαρύτητας, όχι από τον Κάτσε, θα τα πω γιατί έχω καταλάβει πού το πας. Πού το πάω. Πες αυτά που πού πρέπει το πάω, να πεις για να ξέρει ο κόσμος που τα δούμε και θα είμαι καταγγελτικός. Τι. Πες. Ωραία, εγώ θα συνεχίσω και να δω εσύ που θα καταλήξεις. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να νιώσουμε τον νόμο της βαρύτητας, όχι από τον Εύτωνα, αλλά από το Φοβή, ο οποίος εντυπωσίασε ολόκληρη την Ευρώπη με την εμφάνισή του στον 62ο διαγωνισμό της Eurovision. Εδώ θα πω ότι μας έκανε όλους υπερήφανους. Ο Φοβή και η εκπροσώπηση της Κύπρου φέτος έπρεπε δικαιωματικά να είναι στην πεντάδα. Αυτό είναι. Θα το πω κιόλας. Καταπληκτική εμφάνιση. Εγώ ήμουν στην Ελληνική Επιτροπή και ψήφισα πρώτη την Κύπρο και πρώτη το Χοβί και το έκανα, το ξέρω το παιδί. Αλλά πραγματικά αυτή η εκπροσώπηση τα έσπασε. Συμφωνώ ήταν απόλυτα. Μια original εκπροσώπηση. Στην καρδιά μας ο Όσμος έχει τη θέση νούμερο 1. Οπότε. Οπότε, στη σκηνή ο Χοβί με το Gravity! Let me be your heart and your company. I let you be the one who can.
As high as the highest mountain, as low as the deepest sea. Oh, yeah, you settle down, just let me be your gravity. Να τελείωσαν, όμως έχουμε μία εκκρεμότητα και μία πολύ σημαντική εκκρεμότητα, γιατί πρέπει να ανακοινώσουμε τον νικητή του διαγωνισμού που έχει κερδίσει ένα ταξίδι στο μαγευτικό Las Vegas. Παναγία μου, ζηλεύω! Καλά κάνεις και ζηλεύεις, γιατί ξέρεις τι λένε για το Las Vegas. Μωρέ, πώς δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Και τους γάμους και τον Elvis Presley κτλ. Αυτά δεν τα ξέρω. Έχω πάει. Αυτό σου λέω μόνο. What happens in Vegas stays in Vegas. Λοιπόν, να καλέσουμε στη σκηνή τον Ανδρέα Ιωαννίδη, περιφερειακό γενικό διευθυντή Stoli Group και διοικητικό σύμβολο της SPI, και τον Ουκ Πιετρίνη, CEO Stoli Group, για να παραδώσουν στο μεγάλο νικητή το δώρο, το αυτό το υπέροχο δώρο. Καλησπέρα και πάλι. Ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. It's a great pleasure to present this trip to Las Vegas. A one in a lifetime opportunity. So, to the well-deserved winner. Είναι ο μεγάλος διαγωνισμός στη Στόλη και ο νικητής σε πολύ λίγο θα ανέβει στη σκηνή. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε το πώς του ανακοινώθηκε η νίκη. Κυρίες και κύριοι, θα καλέσουμε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Είναι ένας εκ των φιναλίστ. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες στο Drive Time Show. Είμαι ο Ηλίας. Θα μάθουμε μαζί, Δημήτρη, αν είσαι εσύ αυτός που θα πάει στο Las Vegas. Δεν ξέρω αν έχεις ονειρευτεί και κάτι σε στυλ Cypriot Hangover. Βασικά παντρεύομαι σε 2 εβδομάδες, οπότε το έχω κάνει ήδη το bachelor μου. Ωραία, λοιπόν, σου εύχομαι ένα δεύτερο bachelor πιο άτακτο από το προηγούμενο. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σου κάνω 3 ερωτήσεις. Καταρχάς, θα ήθελα να μου πεις σε ποια πολιτεία βρίσκεται το Las Vegas. Στη Νεβάδα. Νεβάδα, πολύ σωστά. Δεύτερη ερώτηση, ποιο είναι το πιο γνωστό χαρακτηριστικό του Las Vegas? Το καζίνο, για αυτό το λόγο θέλω να πάω κιόλα. Πολύ σωστά, Δημήτρη. Θέλω λοιπόν κατά προσέγγιση να μου πεις. Τι πληθυσμό έχει το Las Vegas? Α, okay. 400.000, Β, yeah. 600.000 ή Γ, 900.000. Δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Το 900.000 θα πω. Δημήτρη, πέραν του ότι δεν ξέρεις κάτι βασικό για το Las Vegas, είσαι και μεγάλο ψάρι, Δημήτρη, γιατί με τις ερωτήσεις ή χωρίς ερωτήσεις, εσύ είσαι ο μεγάλος νικητής που θα πάει στο Las Vegas. Σοβαρότατα, είσαι ο μεγάλος νικητής. Το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σας πω. Κάτσε να ρεμίσω λίγο, γιατί στιγμή τρέμω, η αλήθεια είναι. Να συνεχίζεις να απολαμβάνεις Στόλη πάντα υπεύθυνα και να περάσεις τέλεια στο Las Vegas.
So, and the winner is Dimitris Papadopoulos. Να έρθει κοντά μας να παραλάβει το βραβείο του. Προχωρήσουμε να μέσα από το πολύ τον κόσμο, γιατί οι αγαπημένοι μας συνεργάτες, από ό,τι βλέπετε, βάλαμε πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Στην Πολυκοσμία βρήκαμε τελικά και τον νικητή του New Venue, που είναι το Pier 1. Οπότε θα παραδώσουμε εμείς το βραβείο. Θα σας παρακαλέσω να έρθετε στη σκηνή. Pier 1! Το έφερες μαζί σου όμως. Χαθήκαμε λίγο στον κόσμο να ευχαριστήσουμε όσους μας υποστήριξαν. Γιορτάζουμε για δύο λόγους σήμερα. Κλείνουμε ένα χρόνο λειτουργίας στην Κυριακή. Ευχαριστούμε όλους όσους μας υποστήριξαν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τη Στόλη. Και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.